Ας ξεκινήσουμε από το που ήσασταν πριν έρθετε στον ΠΑΟΚ. Σε ποια ομάδα παίζατε? Έπαιζα στον Ολυμπιακό Ροδοπόλεως και πήγαινα στο γυμνάσιο της Καλαμαριάς. Και έφτιανα με τον Απόλλων Καλαμαριάς προπόνηση. Αλλά συμπτωματικά το καλοκαίρι, ο Μιχαήλοβης, ο οποίος ήταν προπονητής στην Καλαμαριά, ήρθε στον ΠΑΟΚ και με υπέδειξε και ήρθα στον ΠΑΟΚ. Το φθινόπωρο, δηλαδή το καλοκαίρι, έγινε η μεταγραφή μου και ήρθα κατευθείαν στον ΠΑΟΚ. Ένα πεντάμενο, μια μέσα, μια έξω. Στην προπόνηση ήμουνα πάρα πολύ καλό. Στο παιχνίδι δεν τα κατάφερνα. Πήγε έτσι ένα διάστημα, έπειτα όμως καθιερώθηκα. Άνοιξα, που λέμε, στο ποδόσφαιρο. Και συμπτωματικά είχα και καλούς συμπαίκτες εκείνη τη στιγμή, τον Κούδα και τον Αποστολίδη, Χάφο Μουρατίδης, ο Νικολαίδης. Η επίθεση ήταν φανταστική εκείνη τη στιγμή. Αλλά είχα την ατυχία, έπειτα να φύγει ο Κούδας, ο οποίος με έδινε σχεδόν έτοιμες μπάλιες. Εγώ ήμουνα ο εκτελεστής και εκείνος ήταν ο δημιουργός σε όλα τα παιχνίδια. Μπορείτε να μας πείτε, αν θυμάστε, μια συγκεκριμένη φάση που δεν θα ξεχάσετε? Πολλές φάσεις, αλλά με τον Κούδα τηλεπαθικά, που λέμε, συνονούμεθα. Ήξερα ότι κουβαλάει τους παίκτες του αριστερά, ήξερα την παλιά θα την κάνει δεξιά. Και εγώ δεν πρόδιδα το χώρο που έπρεπε να τρέξω. Και μου την έδινε με έτοιμο γκολ. Και πολλές φορές έχασα και πολλά γκολ έτοιμα που είχε δώσει. Σε αυτό οφείλεται ότι έχετε και τόσα γκολ, ενώ σε σύγκριση με τις συμμετοχές σας έχετε πάρα πολλά γκολ. Είχα γκολ. Βασικά ήμουνα ο παίκτης, ο γκολτζής που λέμε, ο εκτελεστής. Δεν ήμουνα ο δημιουργός όπως είναι το 10 ή άλλοι εξτρέμ που κάνουν τη σέντρα. Και ήμουν πάντοτε σε ετοιμότητα και είχα φοβερά αντανακλαστικά και σκέψεως, δηλαδή χωρίς να σκεφτώ πάρα πολύ, οπτικά ήξερα πού έπρεπε να πάει η μπάλα. Έχετε κάποιο παιχνίδι που δεν έχετε ξεχάσει σε μια φάση που έγινε με τον... Όχι με τον Κούδα μόνο, πολλά παιχνίδια, αλλά εκείνα το παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία και πολλών φιλάθλων, ήταν ένα παιχνίδι το 67-68 μου φαίνεται, με τον Παναθηναϊκό, 2-1. Ο Κούδας τότε βρισκόταν κάτω στο Καραϊσκάκι, προσπαθούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Και το λέω αυτό γιατί εκείνο το παιχνίδι στην κυριολεξία βγήκα σε τέτοια μέρα που σχεδόν ο Μπέλης είπε ότι ένας Χαραλαμπίδης και ένας Λάζος μας νίκησαν. Έπαιζε στον Παναθηναϊκό ο Μπέλης. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, που ήταν και προπονητής του Παναθηναϊκού εκείνη τη στιγμή, ανάφερε για το πρόσωπό μου, τέτοιο σέντερ φορ δεν έχω δει στη ζωή μου. Να το λέει Βραζιλιάνος αυτό. Και πραγματικά εκείνη τη μέρα, εκτός τα δύο γκολ που έκανα, το ένα που δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς, πολύ περισσότερο ο Οικονομόπουλος που το αναφέρει σε κάθε περίπτωση και λέει ποιον ποδοσφαιριστή, φοβήθηκες, λέει, τον Χαραλαμπίδη, γιατί, λέει, ήταν απρόβλεπτος και φοβερός παίκτης με δυνατά προσόντα. Εκείνο που πάω να πω σαν ουσία, αν ήμουν ο δουλευταράς παίκτης, θα πρόσφερνα άλλα 2/3 της καριέρας μου και στον κόσμο και στον εαυτό μου. Δηλαδή, φτάνει να σας πω, το 1/3 παρουσίασα. Τα 2/3 δεν τα παρουσίασε. Και τώρα καμιά φορά με λένε, ρε Χαραλαμπίδη, λέω, τον δουλευταρά του παίκτη να πενεύεται, λέω. Αυτός που δουλεύει και βγάζει από δουλειά. Και όπως ήταν ο Τερζανίδης, ο Ζαγοράκης, αυτοί οι παίκτες, δουλεύανε, τρέχανε μέσα στο παιχνίδι, συνέχεια. Εμείς, εμένα, όπως και τον Μπαρίδη και 2-3 άλλους, ο Κούδας έδωσε προσότητα ιδιαίτερα που δεν μπορούσε να τα κάνει ο καθένας αυτές τις κινήσεις.
αυτά τα γκολ, ας το πούμε. Αλλά ο δουλευταράς ο παίκτης έχει πάντα αξία. Αυτός που βγάζεται και δουλεύει είναι. Αν θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να είναι ένας παίκτης. Πρέπει να δουλεύει, να δουλεύει. Όσο δουλεύει, καλυτερεύει και δεν το καταλαβαίνει. Μόλις θα τον δεις μετά ένα χρόνο ή δύο, τότε θα διαπιστώσεις ότι όντως πώς τον είδα πέρσι, πώς τον είδα φέτος. Βλέπω τώρα με τον μικρό Πέλκας, ναι. Και ο Μιστακίδης. Είναι ταλέντα με ορισμένες, όχι ολοκληρωμένες ενέργειες. Και ενώ πας να ξεσηκωθείς, απογοητεύεσαι από μερικές τους ενέργειες. Αυτό όμως, αν θα δουλέψουν, θα το διορθώσουν. Καταλάβατε. Και εκείνο που έχω να πω, ο ΠΑΟΚ πάντοτε θα είναι μεγάλος. Έχουμε έναν αρχηγό, ο οποίος δεν βλέπω ποτέ να αφήσει τον ΠΑΟΚ, τον αγαπάει. Δεν το θέλει, όπως ζητάνε όλοι, ως πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα και ο πρωταθλητισμός έρχεται με τον καιρό. Φτάει να σας πω ότι επί Βαρδινογιάννη, που δεν τα ξέρετε εσείς, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε τις μεγαλύτερες μεταγραφές. Και είχε 4 ομάδες από πίσω του. Ήταν η Δόξα Δράμας, ο Όφη, ο Απόλλων Σμύρνης, τώρα που είναι. Λοιπόν. Και τους καλύτερους παίκτες έπαιρνε. Και 4 χρόνια δεν πήρε πρωτάθλημα. Πήρε ο Άρης, πήρε η Λάρισα, πήρε 2 χρόνια η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν πήρε πρωτάθλημα. Έτσι και εδώ, τώρα βλέπω καμιά φορά, γιατί δεν παίρνουμε πρωτάθλημα. Θα έρθει μόνο του. Όταν δεν το περιμένεις. Όταν θα αποκτήσουν συνοχή. Το θέμα είναι η ομάδα να μην χαλάσει. Να μην αλλάζει παίκτες και μέχρι να προσαρμοστεί ο ένας με τον άλλον, χάνεται χρόνος και κυριαρχία γηπέδου. Πιστεύω ότι αν επιμένουν και να είναι υπομονητικός ο κόσμος όπως τον βλέπω, καλά είναι πολύ ενθουσιασμένος και ζωντανός, αλλά να είναι και λίγο υπομονητικός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να τα αλλάξεις. Από εκεί και πέρα εύχομαι να γίνει αυτό που πρέπει και να δούμε και τον ΠΑΟΚ εκεί που έπρεπε να είναι. Είναι σε καλή θέση, αλλά το θέλουμε ακόμα ψηλότερα. Αυτή πρέπει να είναι η φιλοδοξία της κάθε ομάδος και πιστεύω ότι με τον καιρό θα το πετύχουμε, αρκεί να έχουμε υπομονή.